Ανεμήθηκαν λοιπόν οικολογικά βραβεία σε μαθητές από γυμνάσια όλης της χώρας για τις προτάσεις τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο διαγωνισμός υλοποιήθηκε στη διάρκεια της σχολικής περίοδου 2008-2009 υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Μεταφορών και Ναυτιλίας, καθώς και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο παιδιά τα οποία βραβεύτηκαν και ξεχώρισαν για την εργασία που είχαν στο Eco Mobility και πάμε να τα γνωρίσουμε αμέσως τώρα. Έχουμε λοιπόν την Εμμανουέλα Αλικαρίδου, μαθήτρια του 1ου Γυμνασίου της Νίκαιας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δίπλα σου είναι η Άννα Ντικοστάντζο, μαθήτρια επίσης του 1ου Γυμνασίου της Νίκαιας. Και καλησπέρα. Και στα αριστερά μου έχω τον καθηγητή, τον κύριο Μάρκο Κοτσιαρίδη, στο Γυμνάσιο της Νίκαιας, ο άνθρωπος ο οποίος καθοδήγησε όλη αυτή την προσπάθεια και φτάσαμε μέχρι το αποτέλεσμα το ευτυχές ώστε να διακριθείτε. Και οι καλεσμένες μας, οι μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου της Νίκαιας, διακρίθηκαν στα δημιουργικά βραβεία. Θα μας εξηγήσουν αμέσως τώρα ποια είναι αυτά. Και συγκεκριμένα, Εμμανουέλα, για την δραματουργική έκφραση. Τι ακριβώς λοιπόν ήταν κάποιο δρόμενο που τους παρουσιάσατε? Κάναμε ένα θεατρικό, το οποίο το έγραψε η Άννα. Και βοηθήσαμε κι εμείς ώστε να βγει καλό και να δώσουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους. Γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα είναι πιο διασκεδαστικό, θα τους αρέσει πιο πολύ. Και στο τέλος κάναμε και ένα χορευτικό που πάλι η Άννα το χορογράφησε μαζί με την Κική Χρυσαφίτη. Και αυτό, πιστεύουμε ότι θα είναι κάτι πολύ ωραίο και αποδείχτηκε ότι ήταν κάτι πολύ ωραίο, ήταν κάτι πάρα πολύ ελκυστικό και γι' αυτό κερδίσατε και το πρώτο βραβείο, αλλά όχι μόνο για το δρόμενο, το οποίο επιμελήθηκες εσύ, Άννα, σε μεγάλο βαθμό, αλλά και για την εργασία που παρουσιάσατε, όπου ποιο ήταν το θέμα της εργασίας σας? Το θέμα της εργασίας ήταν το καυσαέριο κατά κύριο λόγο και μετά τα διπλοπαρκαρίσματα, η κίνηση στους δρόμους και η λαϊκή που έχουμε εμείς κάθε εβδομάδα στη γειτονιά μας, που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Όλα αυτά που γίνονται λοιπόν και σας προβληματίζουν, σας ανησυχούν στην πόλη της Νίκαιας, γιατί αυτή φαντάζομαι περιγράψατε, ήταν συγκεκριμένο το σημείο αναφοράς σας. Και από εκεί και πέρα τι προτείνατε εσείς, πώς μπορούν να ανακουφιστούν αυτά τα προβλήματα που είναι χρόνια κιόλας και δεν ξέρω κατά πόσο λύνονται έτσι εύκολα? Βασικά ζητήσαμε περισσότερα πεζοδρόμια. Ζητήσαμε πιο πολύ προστασία και γενικά οι άνθρωποι να ευαισθητοποιηθούν και να μας βοηθήσουν στο κοινό. Αν είναι δυνατόν να υπάρχουν και μεγαλύτερα πεζοδρόμια, γιατί έχουμε κοντά μας και άλλα σχολεία τα οποία εντάξει, έχουν πολλά παιδιά και είναι στενά τα πεζοδρόμια και έτσι δεν μπορούμε. Ζητάτε πεζοδρόμια, ζητάτε ελεύθερους χώρους, κοινώς περισσότερο χώρο για να μπορέσετε και να κινηθείτε και να εκφραστείτε. Θα δώσω όμως τώρα το λόγο στον καθηγητή σας για να μας περιγράψει τι ακριβώς απαιτήθηκε, πώς η προετοιμασία για να φτάσετε στον τελικό στόχο. Να συμμετάσχετε δηλαδή σε αυτή την εκστρατεία οικολογικής μετακίνησης και να διακριθείτε κιόλας. Βασικά θα έπρεπε να έχουμε μια υποδομή, δηλαδή να έχουμε κάποια βιβλία να διαβάσουμε, εφημερίδες τοπικές και γενικότερα εφημερίδες της Αθήνας. Θα έπρεπε να κάνουμε βόλτες στις γειτονιές μας για να δούμε τα προβλήματα που είπαν τα παιδιά, τα διπλοπακαρισμένα. Που είναι τα προβλήματα που ζουν καθημερινά. Τα πεζοδρόμια, τα χαλασμένα, το πρόβλημα της λαϊκής, το ότι δεν χρησιμοποιούμε ποδήλατο, επειδή δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Και όλα αυτά έπρεπε τα παιδιά σιγά σιγά να βγουν στις γειτονιές, να τα ανακαλύψουν. Τα ξέρανε βέβαια, απλώς να τα καταγράψουν καλύτερα. Και μετά να μας έρθουν ιδέες για το θεατρικό και για την όλη παρουσίαση. Και πιστεύω ότι πήγαμε αρκετά καλά. Τα παιδιά συνεργάστηκαν. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το Δεκέμβριο και σιγά σιγά βάλαμε το σκελετό, ας πούμε, του θεατρικού. Το ανέλαβε για να το έγραψε. Μας το έφερε. Δεν κάναμε διορθώσεις. Ήταν δηλαδή τρεις μήνες σκληρής δουλειάς. Η οποία δουλειά φαντάζομαι δεν γινόταν μόνο μέσα στην τάξη. Θα ήταν πάρα πολλές οι ώρες που διέθεσαν τα παιδιά από τον ελεύθερό τους χρόνο για φυσικά, να συμμετάσχουν. Φυσικά, στο σπίτι τους και λοιπά, να βγαίνουν να βγάλουν φωτογραφίες τα Σάββατα στη λαϊκή κτλ. Κάνανε ρεπορτάζ λοιπόν τα παιδιά και από το ρεπορτάζ μας είπατε εσείς κάποια πράγματα. Ωστόσο, πραγματικά επενδύσατε και πολλή ενέργεια και πολύ χρόνο σε αυτή την προσπάθεια που άλλα παιδιά ενδεχομένως δεν θα συμμετείχαν. Εσάς τι σας παρακίνησε να θελήσετε να πάρετε μέρος σε μια τέτοια προσπάθεια? Βλέπαμε συνέχεια τα προβλήματα αυτά και θέλαμε πάρα πολύ να διορθωθούν. Έτσι, ψάχνοντάς τα και
θεωρήσαμε ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως και βοηθήσει κάποιος να λυθούν και να ζήσουμε όπως θέλει. Μέχρι στιγμής, Εμμανουέλα, έχετε μηνύματα ότι κάποιος πραγματικά άκουσε αυτή τη δουλειά που κάνατε, ώστε κάποια στιγμή να μπορέσουν να αλλάξουν και τα πράγματα? Πιστεύω ναι, αφού τους άρεσε η δουλειά μας και τη βρήκαν εντάξει. Πιστεύω ναι, πως κάποιος ίσως μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο για την οίκαια. Και ότι εφόσον πήραμε πληροφορίες και από τη Λαϊκή, από τους ανθρώπους της Λαϊκής, θα μας άκουσαν. Θα σας άκουσαν και έτσι θα φτάσει έτσι, το μήνυμα ναι. εκεί που πρέπει. Από εκεί και πέρα, θέλω να μου πείτε λίγο για τη δική σας αίσθηση, από τη συμμετοχή σας σε αυτή την προσπάθεια. Ποιο είναι τελικά το πιο σημαντικό που αποκομίσατε, τι θα σας μείνει μετά από μερικούς μήνες? Ναι, πάρα πολλά πράγματα θα μας μείνουν. Γιατί είχαμε ψάξει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Πιο πολύ από τη στιγμή που εγώ προσωπικά θα πάρω αυτοκίνητο, δεν υπάρχει περίπτωση να διπλοπαρκάρω και γενικά θα προσέχω. Και αυτό το πέρασα και στην οικογένειά μου και στους γύρω ανθρώπους που ήταν μαζί μου. Βέβαια, μιλήσατε και για ποδήλατα, όχι μόνο για αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Αυτό, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ποδήλατο στην οίκαια. Και μας λείπει κιόλας. Αν και κάποια παιδιά κάνουν ποδήλατο, βέβαια βάζοντας εκείνο τη ζωή τους. Ναι, είναι επικίνδυνο. Όπως είπατε, ζητήσατε να έχετε περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ποδηλάτων, ώστε να είναι ασφαλής η μετακίνηση. Τώρα θέλω να μου πείτε και λίγα λόγια για το βραβείο σας. Ποιο είναι το βραβείο, το έπαθλο? Θα πάμε μια εβδομάδα στα Καλάβρητα, κατασκήνωση. Όλα τα κορίτσια και αυτό. Και εγώ που μπήκα εχθές. Όλα τα κορίτσια, γιατί η ομάδα ήταν γυναικεία. Ναι. Ήσασταν 9 κοπέλες αυτή την ομάδα, σε αυτή την εργασία. Εγώ που μπήκα εχθές στην ιστοσελίδα του EcoMobility, είναι πάρα πολύ ωραία και έχει πολλές δραστηριότητες και ερχόμαστε κοντά με τη φύση. Πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Και μαθαίνουμε και πράγματα. Και τον επίλογο θα το γράψει ο κύριος Κοτσιαρίδης. Πώς λοιπόν μπορούν να δοθούν κίνητρα ώστε στο μέλλον του χρόνου να δούμε και άλλες ομάδες, όχι μόνο μία ομάδα από το σχολείο σας, και άλλες ομάδες να συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες? Ναι. Πιστεύω ότι είναι βασικά ένα θέμα το οποίο οι καθηγητές εμείς πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά. Να τα εμπνεύσουμε έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις εργασίες. Και οι οποίες δεν είναι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά αυτή η εργασία θα διαχυθεί και στα άλλα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου και σε όλη μας την κοινωνία. Έτσι, και σε όλη σας τη γειτονιά και από εκεί και πέρα και στην κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και πάλι συγχαρητήρια και πάντα τέτοιες διακρίσεις. Ευχαριστούμε.